Και πριν δούμε λίγο περισσότερο. Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Ναι, με μία ακόμα νέα συσκευή που έχω στα χέρια μου. Το Realme C35 είναι ένα από τα δύο οικονομικότερα νέα τηλέφωνα της εταιρείας που κυκλοφορούν εδώ και λίγες ημέρες επίσημα στη χώρα μας. Καθυστέρησε να έρθει στα χέρια μου για δοκιμή και παραδοσιακά από τη στιγμή που το έχω σφραγισμένο στη συσκευασία του, αυτό είναι το unboxing βίντεο του, το λέει και ο τίτλος, θα το δούμε μαζί για πρώτη φορά από κοντά και στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσω για μερικές ημέρες για να έχω μια λίγο καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρει. Τώρα εδώ είναι γεγονός ότι στα περίπου 200 ευρώ που κοστίζει η βασική έκδοση του C35 με 64 GB αποθηκευτικού χώρου και 4 GB μνήμης RAM υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και από την ίδια εταιρεία αλλά και από άλλες εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που το έχω στα χέρια μου, θα δούμε τι ακριβώς προσφέρει το C35 προκειμένου ο καθένας να μπορεί να υπολογίσει εάν είναι μέσα σε στις επιλογές του για την επόμενη συσκευή που θέλει να αγοράσει σε αυτή την κατηγορία τιμής. Και παραδοσιακά έχω γυρίσει τη συσκευασία στο πίσω μέρος γιατί εδώ αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά που θεωρεί η Realme ότι κάνουν και το C35 να ξεχωρίζει έστω σε εισαγωγικά από τον ανταγωνισμό του και να πω ότι η έκδοση που έχω στα χέρια μου έχει 128 GB αποθηκευτικού χώρου και πάλι 4 GB μνήμης RAM βέβαια και κοστίζει λίγο περισσότερο από 200 ευρώ, 219 συγκεκριμένα. Υπάρχουν λοιπόν δύο εναλλακτικές ανάλογα με τα χρήματα που θέλει να διαθέσει κανείς αλλά και τις ανάγκες που έχει σε αποθηκευτικό χώρο. Τώρα εδώ για τα χρήματα που κοστίζει το Realme C35 πιθανόν μέχρι ασημείο και η ίδια η εταιρεία να γνωρίζει ότι θα εστιάσει περισσότερο σε αυτά που το κάνουν να ξεχωρίζει για την κατηγορία του. Έτσι λοιπόν αναφέρει στο πίσω μέρος την βασική κάμερα με τον αισθητήρα των 50 MP. Οι άλλες δύο κάμερες είναι λίγο πιο περιορισμένες όπως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Μία οθόνη στις 6,6 ίντσες με Full HD ανάλυση, όχι όμως με υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης, ενώ αναμενόμενα μάλλον στα χρήματα αυτά είναι και ένα LCD panel. Παρ' όλα αυτά έχει πάχος μόλις 8,1 χιλιοστά το C35, προφανώς η Realme εστιάζει στις εξωτερικές του διαστάσεις και μία μπαταρία με χωρητικότητα 5.000 mAh που εδώ την αναφέρει σαν Massive Battery, προφανώς και πάλι γιατί είναι ένα από τα λίγα πράγματα που μπορεί να αναφέρει στη συσκευασία του. Και μαχαίρι λοιπόν εδώ όπως πάντα στο πλάνο να το πάρω στο χέρι και να κόψω τη σελατίνα στο πίσω μέρος του της συσκευασίας, είναι η σωστή έκφραση, το αφήνω στην άκρη και να ακούστηκε. Χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό η αλήθεια είναι στη ζελατίνα τον τελευταίο καιρό, okay. Λοιπόν, πάμε, ανοίγουμε, βλέπουμε σύντομα τα υπόλοιπα περιεχόμενα και να δούμε το ίδιο το C35. Λοιπόν, ανοίγω το κουτί που μας κάνει τη χάρη και ανοίγει σχετικά γρήγορα. Ναι, λοιπόν, καπάκι στην άκρη. Λοιπόν, hey, welcome to Realme Family. Μας χαιρετούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όλες οι συσκευασίες των προϊόντων της εταιρείας. Για μένα που έχω δει αρκετά, η αλήθεια είναι ότι έχει πάψει να είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί το κάνει η Realme αυτό. Λοιπόν, δεύτερο μικρό κουτάκι, στο οποίο δεν υπάρχει θήκη. Okay, στο C35 για κάποιο λόγο η εταιρεία επέλεξε να μην δίνει μαζί μία απλή θήκη σιλικόνης. Οπότε τις οδηγίες θα τις αγνοήσω και θα το αφήσω στην άκρη. Λοιπόν, αυτό είναι το ίδιο το τηλέφωνο και αυτό στην άκρη για λίγο. Κάτι που δυστυχώς συνεχίζει να είναι απαιτούμενο το να το αναφέρουμε τον τελευταίο καιρό, έχει φορτιστεί και καλώδιο κανονικά στη συσκευασία του το C35, ένα βέβαια πιο απλό φορτιστή από το συνηθισμένο, τουλάχιστον για τη Realme, αφού το τηλέφωνο φορτίζει με 18W και δεν είναι ένα από τα προϊόντα της εταιρείας που με μικρή διαφορά στο κόστος, μεταξύ άλλων, φορτίζουν και σημαντικά πιο γρήγορα. Και σε ένα μικρό σακουλάκι, το ίδιο το C35, ακούστηκε και αυτό. Λοιπόν, το βγάζουμε σχετικά γρήγορα. Α, okay. Αρκετά διαφορετική εμφάνιση σε σύγκριση με πολλά άλλα τηλέφωνα της εταιρείας τον τελευταίο καιρό. Να βγάλω και το αυτοκόλλητο με τα αναγνωριστικά της συσκευής. Δεν μας χρειάζεται σε κάτι. Το κολλάω συνήθως στο κουτί για να μην χαθεί παρόλα αυτά. Λοιπόν, πλαστικό προφανώς το πίσω μέρος του Realme C35, αλλά μία εντελώς επίπεδη επιφάνεια και το πλαϊνό του μέρος αντίστοιχα με αρκετά έντονες γωνίες, το οποίο τώρα που το κρατάω στο χέρι για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι αρκετά διαφορετικό από το συνηθισμένο και προσωπικά εμένα ανάλογα βέβαια με τη συσκευή μου αρέσει σαν σχεδιαστική επιλογή, όπως και το πλαίσιο για τις τρεις κάμερες που δυστυχώς είναι όμοιο σε εμφάνιση σε πολλά τηλέφωνα της φτού Realme και σε διαφορετικές κατηγορίες τιμής, παραμένει όμως και εδώ μια πολύ μικρή σχεδιαστική αλλαγή στο πόσο έντονες είναι οι γωνίες και ναι,
τουλάχιστον προσωπικά, αν μη τι άλλο, μου αρέσει η εξωτερική εμφάνιση του τηλεφώνου. Τώρα, κατασκευασμένο από πλαστικό στο σύνολό του και στο πίσω και στο πλαϊνό μέρος, αποτυπώνονται αναμενόμενα οι δαχτυλιές σε ένα γυαλιστερό πλαστικό σαν και αυτό, και μέχρι ένα σημείο και η αίσθηση που αφήνει στο χέρι δεν είναι τόσο φτηνή, ψεύτικη, για μια συσκευή που είναι κατασκευασμένη από πλαστικό. Πάμε λίγο περιμετρικά όπως πάντα. Πλήκτρα και αυξομοίωση της έντασης στην αριστερή πλευρά σε πολλά τηλέφωνα της Realme κάνει αυτή την επιλογή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να είναι σε διαφορετικό σημείο από το power button και φυσικά στη δεξιά πλευρά το power button, το οποίο και εδώ έχει τον αισθητήρα αποτυπωμάτων, και μια ωραία λεπτομέρεια, έχει μια μικρή κλίση σε αυτό το σημείο, το πλαϊνό μέρος του C35, για να μπορούμε και εύκολα με την αφή να βρούμε σε ποιο ακριβώς σημείο είναι ο αισθητήρας. Στο κάτω μέρος όμως έχει και υποδοχή για ακουστικά το Realme C35, κάτι που δυστυχώς απουσιάζει σε ακριβότερα τηλέφωνα πλέον και της Realme και σχεδόν κάθε άλλη εταιρεία, δυστυχώς και πάλι. USB Type-C, το βασικό του ηχείο, και αφού το είδαμε περιμετρικά, πάμε να το ανάψουμε για πρώτη φορά. Να βεβαιωθώ ότι έχει και μπαταρία μετά από τον αρκετό καιρό που ταξίδεψε για να έρθει στην Ελλάδα και στα χέρια μου. Λοιπόν, έχει μπαταρία, άναψε για πρώτη φορά. Περιμένουμε εδώ να ξεκινήσει το τηλέφωνο και έχει, παρόλα αυτά, παρά ότι η θήκη λείπει πλέον από τη συσκευασία του, έχει ένα screen protector προεγκατεστημένο στην οθόνη του. Και μιας και έχει ανάψει το C35 και περιμένει να περάσω τον οδηγό εκκίνησης, λίγα λόγια για την οθόνη του, γιατί δεν είναι κάτι διαφορετικό τουλάχιστον από το συνηθισμένο. 6,6 ίντσες είναι η διαγώνιός της, τουλάχιστον έχει Full HD Plus ανάλυση, συγκεκριμένα 2408x1080 pixel, για κάποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα επιπλέον 8 pixel στην κάθετη ανάλυση της. Έχει προφανώς μία εγκοπή, ένα notch για την μπροστινή κάμερα με ένα πολύ μικρό light bleeding γύρω από αυτή, τουλάχιστον εδώ στο άσπρο χρώμα που προβάλλει αυτή τη στιγμή η οθόνη, και μέχρι ένα σημείο είναι και αναμενόμενο και όχι απαραίτητα αρνητικό σε ένα σχετικά οικονομικό τηλέφωνο. Τώρα βέβαια το πλαίσιο γύρω από την οθόνη σαν σύνολο είναι λίγο μεγαλύτερο από το συνηθισμένο και για συσκευή της Realme, αλλά και γενικότερα είμαστε βέβαια σε μία εποχή που πολλών διαφορετικών ειδών ελλείψεις και δυσκολίες στην αποστολή και μεταφορά προϊόντων αλλάζουν λίγο την κατηγορία τιμής και το τι μπορεί κανείς να πάρει με συγκεκριμένα χρήματα. Δυστυχώς είναι κάτι που φαίνεται ότι επηρεάζει όλες τις εταιρείες πλέον και όχι μόνο τη Realme. Περνάω λοιπόν τον οδηγό εκκίνησης και πάμε να δούμε το C35 να λειτουργεί. Και σχετικά πιο γρήγορα από το συνηθισμένο, πέρασα τον οδηγό εκκίνησης στο Realme C35, είναι πλέον έτοιμο για να το χρησιμοποιήσω. Έχω προφανώς καταχωρήσει το αποτύπωμά μου στον αισθητήρα στο power button και να δούμε και πόσο γρήγορα ξεκλειδώνει η συσκευή, ακόμα και σε σχετικά απλά τηλέφωνα όπως το συγκεκριμένο. Και με μια όχι ιδιαίτερη τεχνικά οθόνη, η Realme φροντίζει πάντα, αφού αναγνωρίσει το αποτύπωμά μας στο τηλέφωνο, να ξυπνήσει την οθόνη και πραγματικά πολύ γρήγορα, προκειμένου να είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε. Και πριν δούμε λίγο περισσότερο, για τις κάμερες και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, να πω εδώ ότι το C35, αναμενόμενα μάλλον μέχρι τουλάχιστον ένα σημείο, έρχεται με το αμέσως προηγούμενο Realme UI γραφικό περιβάλλον της εταιρείας και βασίζεται στο Android 11, κάτι που σημαίνει ότι η εμφάνιση και κάποιες δυνατότητες διαφέρουν από τα ακριβότερα και κάποια νεότερα τηλέφωνα της εταιρείας. Μάλλον αναμενόμενο βέβαια αυτό, αφού στα 200 περίπου ευρώ οι συσκευές με Android 12 και νεότερη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος αντίστοιχα κάθε εταιρείας είναι σχετικά περιορισμένες και δεν αποτελεί απαραίτητα σημαντικό μειονέκτημα. Πριν δούμε λίγο το συνηθισμένο HDR βίντεο και μετά τις κάμερες στο πίσω μέρος του C35, ξεχνάω δυστυχώς να αναφέρω πολλές φορές ή σχεδόν πάντα σε βίντεο εάν έχει ραδιόφωνο ή όχι, ενσωματωμένο ραδιόφωνο μια συσκευή, ειδικά σε αυτή την κατηγορία, και το C35, παρότι έχει υποδοχή για ακουστικά, δυστυχώς όπως και όλα τα τηλέφωνα της Realme στην ευρωπαϊκή αγορά έρχονται χωρίς ενσωματωμένο ραδιόφωνο, παρότι πολλά από αυτά υπάρχουν σε έκδοση με ραδιόφωνο τουλάχιστον στις αγορές εκτός Ευρώπης. Πάμε λοιπόν να δούμε και το συνηθισμένο HDR βίντεο. Αναμενόμενα βέβαια το C35 δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου. Να χαμηλώσω και λίγο τον ήχο να δούμε πρώτα την οθόνη του και το κατά πόσο μπορεί να αποτυπώσει αρκετά ικανοποιητικά τουλάχιστον χρώματα για ένα LCD panel και σε ένα σχετικά οικονομικό τηλέφωνο όπως το συγκεκριμένο, και είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή παράπονο από την οθόνη πάντα για μια συσκευή αυτού του είδους. Τώρα σε ό,τι αφορά τον ήχο,
Είναι αρκετά δυνατό το ηχείο του C35, είναι αρχικά ένα μόνο στο κάτω μέρος του, το ακουστικό δεν λειτουργεί σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο, η ένταση είναι σχετικά καλή, όμως η ποιότητα του ήχου τουλάχιστον αυτή που ακούω εγώ και το κατά πόσο μεταφέρεται σωστά από το μικρόφωνο είναι μια άλλη συζήτηση, δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη δυνατή. Και γύρισα λοιπόν το C35 στο πίσω μέρος του, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και μαζεύει αρκετές δαχτυλιές, απλά επειδή το κρατάω στα χέρια μου. Λοιπόν, προκειμένου να διατηρήσει το πλαίσιο με τις τρεις κάμερες, με τους τρεις κύκλους για τις κάμερες, όπως και σχεδόν σε όλα τα τηλέφωνα της εταιρεία, εδώ έχει επιλέξει κάτι λιγότερο απαραίτητα ικανοποιητικό. Έχει μια κάμερα με αισθητήρα των 50 MP για βασική του κάμερα, το C35. Βέβαια, θυμίζω εδώ ότι οι αισθητήρες των 50 MP σε συσκευές αυτού του είδους δεν έχουν καμία απολύτως σχέση τεχνικά και σε πραγματική απόδοση με κάμερες με την ίδια ονομαστική ανάλυση σε ακριβότερα τηλέφωνα. Το GT2 Pro και το GT2 που έχω στο πλάνο είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο καλή μπορεί να είναι μια κάμερα. Παρ' όλα αυτά, τον ίδιο αισθητήρα μπορεί να βρει κανείς σε πολλά τηλέφωνα, είναι η αλήθεια. Περίπου στην ίδια κατηγορία τιμής, η ονομαστική ανάλυση ποτέ από μόνη της δεν καθορίζει το αν θα είναι καλή ή όχι τελικά μια φωτογραφία. Αφήνοντας βέβαια αυτό τώρα στην άκρη, οι άλλες δύο κάμερες είναι λιγότερο ικανοποιητικές και από το συνηθισμένο. Δεν υπάρχει ultra wide κάμερα, η δεύτερη κάμερα που έχει ωραία θέση στο πίσω μέρος του C35 είναι η macro κάμερα με τον αισθητήρα των 2 MP και προφανώς αναμενόμενα χωρίς autofocus, ενώ η τρίτη κάμερα είναι ένας αισθητήρας βάθους που θεωρητικά σε συνδυασμό με τη βασική κάμερα βοηθάει σε φωτογραφίες πορτρέτο όπως πάντα να υπολογίζεται η απόσταση από το φόντο πίσω από αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε με ανάλυση 0,7 MP και για κάποιο λόγο τοποθετήθηκαν και οι δύο απλά για να είναι συμμετρικό και με τρεις κάμερες το πίσω μέρος του. Επειδή όπως είπα και λίγο νωρίτερα στο βίντεο βρισκόμαστε σε μια περίεργη εποχή που υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν μπορεί κάθε εταιρεία να τους καθορίσει, που καθορίζουν δυστυχώς όμως αυτοί με τη σειρά τους το τι μπορεί να κατασκευάσει κάθε μία από τις εταιρείες αυτές, το C35 έρχεται με έναν επεξεργαστή της Unisoc και συγκεκριμένα τον TAF616. Τώρα η ονομασία του δεν δηλώνει απαραίτητα πολλά από τα χαρακτηριστικά του. Λίγο περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν, 8 προφανώς πυρήνες επεξεργασίας όπως πάντα για εμπορικούς λόγους και όχι μόνο. Οι δύο από αυτούς είναι σχετικά ισχυροί α75 πυρήνες επεξεργασίας της ARM με χρονισμό στα 2 GHz και όπως πάντα 6 ακόμα α55 οι οποίοι έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας αλλά και αντίστοιχα χαμηλότερη απόδοση στο 1,8 GHz για πιο απλές καθημερινές εργασίες. Και είπαμε ότι σε όλες τις εκδόσεις του το C35 έρχεται με 4 GB μνήμης RAM. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι αρκετά άμεσο σε απόκριση, ως τώρα τουλάχιστον ό,τι του έχω ζητήσει να κάνει το κάνει με χαρακτηριστική ευκολία και ίσως μέχρι ένα σημείο επειδή το πάνελ δεν έχει και ψηλότερο ρυθμό ανανέωσης, έχει μειώσει πλήρως οποιοδήποτε είδους εφέ και animation ή realme, με αποτέλεσμα σου δίνει μια ενδιαφέρουσα αίσθηση ότι κάνει πολύ άμεσα αυτό που θα του ζητήσεις. Τώρα, το κατά πόσο αυτό συνεχίζεται αφού εγκαταστήσει κανείς και όλα όσα θέλει σε μια συσκευή, προφανώς δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Το τηλέφωνο έχει κάποια λεπτά που βγήκε για πρώτη φορά από τη συσκευασία του. Και για την μπαταρία, και να κλείσω με αυτό το βίντεο, όπως πάντα άλλωστε, είπαμε ότι η χωρητικότητα είναι στα 5.000 mAh και φορτίζει με 18 W το C35, που είπαμε και πάλι είναι μάλλον ικανοποιητικός χρόνος φόρτισης για την κατηγορία τιμής τουλάχιστον που ανήκει η συσκευή. Και δεν κάνει υπολογίσει κανείς τι προσφέρουν με τα ίδια χρήματα εταιρείες του ανταγωνισμού του. Προφανώς η απόδοσή της στην πράξη είναι κάτι που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω με κάποιο είδους σιγουριά. Παρ' όλα αυτά, πιθανότατα μια συσκευή με περιορισμένες επιδόσεις, με μια μάλλον λιγότερο απαιτητική τουλάχιστον σε κατανάλωση ενέργειας οθόνη και με τη Realme παραδοσιακά να κάνει αρκετά καλή διαχείριση του πώς οι εφαρμογές εκτελούνται όταν δεν χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας, σε μια συσκευή αυτού του είδους η μπαταρία με αυτή τη χωρητικότητα θα έχει τουλάχιστον ικανοποιητική απόδοση. Ένα σχετικά λοιπόν απλό και οικονομικό μέχρι έναν βαθμό τηλέφωνο, το C35, πάντα είπαμε για τα δεδομένα της εποχής που έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, σίγουρα μου αρέσει πολύ η εξωτερική του εμφάνιση και σίγουρα την προτιμώ σε σύγκριση με κάποια άλλα τηλέφωνα της εταιρείας στην ίδια περίπου κατηγορία. Τώρα, προφανώς κάποιες επιλογές θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις κάμερες. Παρ' όλα αυτά, για το κοινό στο οποίο απευθύνεται που ψάχνει μια συσκευή για απλή καθημερινή χρήση, φαίνεται σαν μια πρώτη εικόνα, το τονίζω, να είναι το ίδιο ικανοποιητικό με σχεδόν κάθε άλλη πρόταση στην ίδια κατηγορία τιμής. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε σίγουρα πολύ σύντομα με κάποια άλλη συσκευή.
Καλή συνέχεια.